Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας η Μαρή Μεθενίτη, φοροτεχνικός μας, και η Όλια Νικολοπούλου, η δικηγόρος μας μαζί μας και οι εργατολόγοι, Αλέξης Μητρόπουλος και Δημήτρης Μπολόφης. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Με νέα καθάριση φόρου θα γίνει μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων από 100 σε 95% του φόρου που πλήρωσαν για τα κέρδη του 2018, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Από τη διαδικασία το όφελος που θα προκύψει για τις εταιρείες φτάνει τα 138 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί νέα καθάριση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η οποία θα γίνει για λογαριασμό της κάθε ΔΟΗ, ώστε να μειωθεί το ποσό της προκαταβολής στο 95% του ποσού του κύριου φόρου, χωρίς να απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο. Περιθώριο 14 ημερών έχουν μέχρι το τέλος του έτους οι δημόσιοι υπάλληλοι για την εξαγορά φθηνότερων πλασματικών ετών ασφάλισης. Από 1η-1η του 2020 η εξαγορά πλασματικών χρόνων θα είναι ακριβότερη στο πλαίσιο της μεταβατικής περίοδου που ξεκίνησε με τον νόμο Κατρούγκαλου από το 2017. Πρόκειται για μια αλλαγή την οποία οι ασφαλισμένοι δεν γνωρίζουν. Και αυτό γιατί μετά την αλλαγή της βάσης, επί της οποίας υπολογίζεται το κόστος των πλασματικών ετών από 1η-1η του 2017, που σήμανε στην πράξη διπλασιασμό του κόστους των πλασματικών ετών για αιτήσεις του 2017 σε σχέση με το 2016, τη δεύτερη αύξηση κατά 33,34% για αιτήσεις από 1η-1η του 2018 σε σύγκριση με το 2017. Σε λίγες ημέρες θα υπάρξει και νέα αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 2019. Οι νέες αξίες που θα αποκτήσουν τον ερχόμενο Μάιο, τα ακίνητα, σε όλη τη χώρα αναμένεται να προκαλέσουν ντόμινο ανατροπών στις τιμές αλλά και στους φόρους. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους φορολογούμενους που μεταβιβάσουν τα ακίνητα σε περιοχές όπου η ψαλίδα μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών παραμένει μεγάλη και οι τιμές πώλησης των ακινήτων τους τελευταίους μήνες έχουν πάρει την ανηφόρα. Έτσι, από το καλοκαίρι θα κοστίζουν ακριβότερα οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε συνοικίες του κέντρου της Αθήνας. Θα εκτιναχθούν και οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περίπου 3.000 περιοχές που θα ενταχθούν σε πρώτη φάση στο αντικειμενικό σύστημα. Στις αλλαγές των ποσοστών αναπλήρωσης και στις επικουρικές συντάξεις αναφέρθηκε ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς. Όσον αφορά αυτά που έρχονται, έχουμε την αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης. Αν τα δημοσιεύματα τα οποία χθες κυκλοφόρησαν και ήταν αρκετά διευκρινιστικά και λεπτομερή, πράγματι απηχούν τις διαθέσεις του Υπουργείου. Θα δούμε αυξήσεις οι οποίες θα κυμαίνονται από 2,6% στα ποσοστά αναπλήρωσης σε εκείνον που έχει 30 χρόνια και θα φτάνουν έως το 9,8% για εκείνον που έχει 40 χρόνια. Άρα θα δούμε αυξήσεις οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και 200 ευρώ. Θα ξεκινάνε περίπου από 30 ευρώ μεικτά, θα καταλήγουν περίπου 200-240 ευρώ σε κάποιον που έχει πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Άρα, αν πράγματι έχουν βάση οι διαρροές και τα δημοσιεύματα, είναι σημαντικές σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όσοι έχουν πιο πολλά χρόνια και πιο μεγάλες αποδοχές. Όταν λέμε αποδοχές, για να είμαστε σαφείς, δεν εννοούμε του τελευταίου μήνα, εννοούμε τον μέσο όρο των μεικτών αποδοχών από το Γενάρη του 2002 έως τον μήνα, τον καταληκτικό μήνα όπου εργάζεται για τελευταία φορά ο ασφαλισμένος. Πριν την αποχώρηση, δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται, ή πριν την αίτηση για σύνταξη. Άρα είναι σημαντικές λοιπόν οι αλλαγές. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι σε 40 χρόνια από 42,8% θα είναι περίπου στο 52,7% το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης, περίπου 10%. Άρα, αν δούμε κάποιον που έχει μέσο μεικτό μισθό 2.000 ευρώ, για παράδειγμα, μέσο ώρα αποδοχών, εκεί το 10% είναι περίπου 200 ευρώ μεικτά. Είναι σημαντική αλλαγή. Βέβαια, σε κάποιον που έχει 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, και είναι η αύξηση 10%, είναι πάλι 100 ευρώ μεικτά. Πάλι σημαντική η αλλαγή. Σε κάποιον που έχει 650 ευρώ μεικτά μέσο όρο, εκεί είναι 65 ευρώ μεικτά η αύξηση. Αλλά τα 65 ευρώ στα 650 είναι μια σημαντική αλλαγή.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Μάρα Μεθενίτη, είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Μάρα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το κοινωνικό μέρισμα θα απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις. Πριν από λίγο μπαίνανε, κάνανε αιτήσεις. Πέφτει το σύστημα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, πολύ να το σωστά. Πω. Περίπου 4 παρα 20 άνοιξε το σύστημα. Έγιναν κάποιες αιτήσεις, αλλά είδαμε ότι το σύστημα έπεσε πάλι. Είναι προφανώς πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται έστω να κάνουν έναν έλεγχο και να δουν αν έχουν τα κριτήρια για να μπορέσουν να κάνουν την αίτηση. Οπότε υπερφορτώθηκε το σύστημα και έπεσε πάλι δυστυχώς. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε, να συζητήσουμε και να απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις ποιοι μένουν εκτός, ποιοι μπορούν λοιπόν να πάρουν αυτό το επίδομα. Να καλησπερίσουμε και τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, Αλέξη Μητρόπουλος είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Κυρία Μίτυλη, στο μέρισμα θα υπάρχουν και πολλές δυσαρέσκειες, πολλοίς κόσμος. Θα θεωρηθεί ότι έχει αποκλειστεί από την καταβολή αυτού που είναι θετική, σε θετική κατεύθυνση, αλλά επειδή τα χρήματα είναι λίγα, οι δικαιούχοι θα είναι υπό πολλαπλάσια από αυτούς που ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Υπό αυτήν την έννοια εμείς εισπράττουμε και εσείς εισπράτετε δυσαρέσκειες κόσμου. Ήταν μεγάλη επιτυχία που και μέσα από την εκπομπή σας βάλαμε το θέμα του ηλικιακού κόφτη για τα αμαία, αυτό το απέσυρε η κυβέρνηση και ενετάχθησαν αρκετοί. Εχθές είπαμε εμείς με μία ανακοίνωσή μας, τη λάβατε κυρία Μίτυλη, ότι το επίδομα που δόθηκε πέρυσι από την κυβέρνηση Τσίπρα είναι νόμος του κράτους. Άρα το Μάιο, σύμφωνα με τα ισχύοντα, την ισχύουσα ρύθμιση, το επίδομα που δόθηκε, κολοβό, ασχετική και κριτική κλπ, είναι νόμος του κράτους και ψήφιστηκε τότε και από τη σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση που το εισήγαγε. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι στο τραπέζι η καταβολή σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους ή κληρονόμους τους, το επίδομα που δόθηκε τον παρασμένο Μάιο. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πάρει το κόστος να το καταργήσει, θα το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Εδώ είμαστε. Και άκουσα το εξαιρετικό εισαγωγικό ρεπορτάζ που κάνατε με τη βοήθεια του Κώστα του Τσούκαλα. Έχω λοιπόν τρεις παράλληλες δυναμικές εξελίξεις που αφορούν όλους τους ασφαλισμένους και όλους τους συνταξίουχους. Για όλους τους ασφαλισμένους έχουμε, κύριο στην πλειονοψηφία επιδευματιών επιστημών, έχουμε το νέο σύστημα εισφόρων. Εδώ η κυβέρνηση εισαγάγει, ανεβάζει την κατώτερη από τα 185 στα 210. Mm-hmm. Θα έχουμε σίγουρα λοιπόν 25 ευρώ αύξηση και ορισμένες, και έχει 5-6 εθελοντικές κλάσεις. Εκεί όποιος έχει θα ακολουθεί την κλάση που αντέχει να ακολουθήσει, η οποία κάθε κλίμακα θα οδηγεί σε ξεχωριστό ποσό σύνταξης. Το πρώτο αυτό. Τώρα για τους συνταξίουχους υπάρχουν δύο μεγάλες εκκρεμότητες. Όπως υπόθηκε, να συμμορφωθεί η κυβέρνηση και να δώσει αναδρομικά σε όσους είχαν περικοπές στις επικουρικές τους το 2016. Θυμίζω είναι μισό εκατομμύριο κόσμου που είχε από λίγα ευρώ ως πολύ μεγάλο ποσό και είχε μεικτή σύνταξη, κύρια και επικουρική, κυρία Μίτυλη, από 1.300 ευρώ και πάνω, μεικτά. Άρα εκεί πρέπει η κυβέρνηση να συμμορφωθεί και να δώσει αυξήσεις και να επαναφέρει την επικουρική σύνταξη στα προ-κατρούγκαλο επίπεδα. Και η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά εκείνους οι οποίοι είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Σε αυτούς, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν αποδίδεται το πραγματικό ύψος της σύνταξης. Άρα, παλιοί και νέοι συνταξιούχοι που είχαν περισσότερα χρόνια ασφάλισης και δεν πήραν τη σωστή σύνταξη, πρέπει με την απόφαση της κυβέρνησης σε υλοποίηση της προηγούμενης Συμβουλής Επικρατείας να υλοποιηθεί και να πάρουν και αυτή η αύξηση, κυρία Μητυλή. Και βεβαίως η κυβέρνηση σιγά σιγά απλώνει και τις αρχές του νέου ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο τετράμηνο εν ώψη του ότι σε ένα μήνα και λιγότερο έχουμε τη μάχη των μαχών για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Στις 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, δηλαδή σε ένα μήνα παρακάτι, θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας, καλείται με πιλωτική υπόθεση που προκάλεσε ο κύριος Υπουργός Εργασίας, να πει αν θα καταβληθούν αναδρομικά σε όλους τους παλιούς συνταξιούχους και αν θα είναι τα μικρά αναδρομικά το δεκάμινο ή τα μεγάλα αναδρομικά το σαραντάμινο και πλέον. Άρα λοιπόν έχουμε ραγδαίες, σημαντικές, καταιγιστικές εξελίξεις για όλους τους συνταξίουχους
και όλους τους ασφαλισμένους. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε στους αξιότιμους τηλεθεατές σας. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Δημήτρη Μπολόφη, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπολόφη. Καλησπέρα σας. Αργήσατε, κύριε Μπολόφη, και αγωνιούμε. Θα έρθετε, γιατί χωρίς εσάς δεν μπορεί να Δεν μπορεί να βγει εκπομπή, λέτε. Έχουμε να βρούμε λύσεις. Καταλαβαίνετε, είναι και πολλές οι ερωτήσεις των τηλεθεατών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε και για τα πλασματικά, διότι πρέπει να βιωστούν από πρώτη λίγη προθεσμία, 31η Δεκεμβρίου, δεν έχουμε πολλές ημέρες. 14 ημέρες έχουν απομείνει για όσους επιθυμούν να εξαγοράσουμε το φθηνό ασφάλιστρο τα πλασματικά χρόνια στο δημόσιο τομέα. Γνωρίζουμε ότι αυτό το χαμηλό ασφάλιστρο είναι της τάξης του 16,67% για τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα και ισχύει μέχρι 31/12/19. Από εκεί και πέρα, όσοι υποβάλλουν αίτημα από 1/1/20, εναρμονίζεται η ασφαλιστική σφορά, ό,τι ισχύει και για τα άλλα ταμεία, και ανεβαίνει στο 20%. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι επιθυμούν να έχουν φθηνή εξαγορά πλασματικών χρόνων, πρέπει να σπεύσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί έχουν όφελος σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, με την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου μπορούν αναδρομικά να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα ημερολογιακά έτη 10, 11 ή 12, που είναι πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις και χαμηλότερα τα ηλικιακά όρια. Το δεύτερο όφελος είναι ότι μπορεί να αυξηθεί ο συντάξιμος μισθός, περισσότερα χρόνια μεγαλύτερη σύνταξη. Και το τρίτο είναι ότι πολλοί με την αναγνώριση αυτού του πλασματικού χρόνου αυξάνουν τα έτη, τα συντάξιμα, πάνε στα 35-40, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, σύμφωνα με όσα είπε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκρινε πολύ χαμηλά υποανταποδοτικά τα ποσοστά αναπλήρωσης για αυτούς που έχουν πολλά χρόνια εργασιακού βίου. Άρα λοιπόν θα είναι σκόπιμο και ωφέλιμο για τους ίδιους να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτηση, ανεξαρτήτως του πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Δεν μας ενδιαφέρει να έχει ημεροχρονολογία υποβολής αιτήσεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Πάμε μαζί με την Μάρα τη Μεθενίτη τώρα, αφού βεβαίως δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα. Μας καλείτε στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε να δούμε μαζί με τη Μάρα τη Μεθενίτη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος μπαίνοντας στο κοινωνικόμέρισμα.gr, τι πρέπει να προσέξει, και γιατί πολλές φορές παρατηρούμε και προβλήματα με το αφημί, με τον ΑΜΚΑ ακριβώς, και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα. Πολύ σωστά, Σοφία μου, να πούμε καταρχάς στους τηλεθεατές ότι άνοιξε πάλι η εφαρμογή, με ενημερώνουν ότι πάλι είναι σε λειτουργία κανονικά, οπότε μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή με τους κωδικούς τάξης στην εφαρμογή, όπως είπες, κοινωνικόμέρισμα.gr. Θα πρέπει να έχουν τους κωδικούς τάξης νέτους εύκαιρους για να μπορέσουν να κάνουν είσοδο στην εφαρμογή. Μετά θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν ταυτίζονται, θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΕΠ της περιοχής τους και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε το σύστημα να βλέπει όλα τα δεδομένα σωστά και να προχωρήσει τη διαδικασία. Το επόμενο βήμα, σε περίπτωση που κάποιος δεν το δικαιούται, δεν το βλέπει καθόλου στην εφαρμογή του κοινωνικού μερίσματος. Δηλαδή δεν το επιτρέπει καθόλου, γιατί βλέπει ότι το νοικοκυριό στο οποίο ανήκει δεν πληρεί τα κριτήρια για να μπορέσει να το λάβει. Σε περίπτωση που έχει τα κριτήρια το νοικοκυριό, θα πρέπει να βάλει ο δικαιούχος το IBAN του λογαριασμού του. Να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να μπει το IBAN του λογαριασμού του υπόχρεου της αίτησης. Δεν θα πρέπει δηλαδή να βάλουμε κάποιο άλλο IBAN, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πληρωθεί ο δικαιούχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πολλά τέτοια σφάλματα σε αιτήσεις. Πολλοί συμπολίτες μας το συνειδητοποιούσαν αφού είχαν λήξει οι ημερομηνίες των αιτήσεων και έτσι έχαναν το κοινωνικό μέρισμα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάποια τροποποίηση της αίτησης μετά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο να το προσέξουν. Και βέβαια, αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία φιλοξενούνται στο νοικοκυριό, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συνενέσεις, έτσι ώστε το σύστημα να δει το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού και εάν όντως πληρεί όλα τα κριτήρια και τα εισοδηματικά, να ολοκληρώσουν την αίτηση και να λάβουν το επίδομα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είναι η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι θα γίνουν οι καταβολές. Υπάρχει βέβαια και μία πληροφορία ότι υπάρχει περίπτωση για τις κατηγορίες των ΑΜΕΑ να γίνουν λίγο νωρίτερα οι πληρωμές, μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η διαδικασία αρχικά, γιατί εάν το σύστημα λειτουργεί και γίνονται κανονικά οι αιτήσεις, σίγουρα θα μπορεί να δει και τις δηλώσεις των ΑΜΕΑ
και να μπορέσει να κάνει τις πληρωμές νωρίτερα το σύστημα. Εάν όμως το σύστημα δεν λειτουργεί και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι αιτήσεις, σίγουρα και οι πληρωμές θα πάνε πιο πίσω. Πάντως, πολλοί μας ρωτάτε τι γίνεται σε περίπτωση που δεν παίρνετε, είστε αμαία, είστε συνταξιούχοι, αλλά δεν παίρνετε κάποιο βοήθημα, κάποιο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, μένουν εκτός. Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Να πούμε ότι οι αμαία οι οποίοι παίρνουν σύνταξη δεν το δικαιούνται παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι παίρνουν κάποιο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί πίστευαν ότι εφόσον έχουν αυτή την ιδιότητα θα μπορέσουν να πληρωθούν. Δυστυχώς το σύστημα θα τους βγάλει απ' έξω. Δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την αίτηση και δεν θα πληρωθούν φυσικά. Επ' αυτού που είπε η κυρία Μεθενίτη πολύ σωστά, το κριτήριο της υπουργικής απόφασης του νόμου είναι να παίρνουν επίδομα από το ΟΠΕΚΑ. Πολύ σωστά. Δεν αρκεί μόνο η αναπηρία και το ποσοστό, αλλά εάν παίρνουν επίδομα ΟΠΕΚΑ, απόλυτης αναπηρίας, και άλλη σύνταξη να παίρνουν, το παίρνουν το μέρισμα. Βεβαίως. Άρα το λοιπόν παίρνουνε. Το κριτήριο, κυρία Μίτυλη, είναι να είναι δικαιούχοι του επιδόματος από το ΟΠΕΚΑ. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, αυτό. Γιατί δεν μπαίνουν άλλα είδους εισοδηματικά κριτήρια. Το λέω αυτό και επειδή είπε για να ασφάλιση υπερλίκες, προχθές πετύχαμε και άλλοι συνάδελφοι μια απόφαση του συνηγόρου του πολίτη, όπου στους δικαιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του επιδόματος τα 360 ευρώ που καταβάλει η κυβέρνηση και βεβαίως περιορίστηκε κατά 100.000 το όγκος των δικαιούχων, ήρθε ο συνήγορος πολίτη και είπε πάρτε το τεκμαρτό εισόδημα και τους παππούδες να τους δίνετε το επίδομα με κριτήριο το πραγματικό εισόδημα. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι 100.000 δικαιούχοι, φτωχοί, παύτωχοι άνθρωποι, κυρία Μίτυλη, κυρία Μεθενίτη και αγαπητέ Μίτυλη, είχαν αποκλειστεί επειδή υπολογιζόταν η περιουσία τους με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Τώρα η κυβέρνηση υποχρεούται να υπολογίζει το επίδομα ανασφαλίστου υπερηλίκος, αφορά χιλιάδες κόσμο με βάση το πραγματικό εισόδημα. Πολύ μεγάλη αδικία αυτή και το τεκμαρτό εισόδημα δημιουργούσε πολλά κολλήματα και σε πάρα πολλά επιδόματα. Στην πράξη απέκλειε ένα πολύ μεγάλο κύκλο ανθρώπων που εν της πράγμασης είχαν ανάγκη να το λάβουν. Να το λαμβάνουν. Και στα προηγούμενα επιδόματα και φορολογικά υπήρχαν κολλήματα. Είναι από τεκμαρτό, δηλαδή είναι ένα ψευδές εισόδημα. Δεν είναι πραγματικό εισόδημα. Πολλοί μείναν εκτός, είτε από τα επιδόματα. Κάποιοι μπορεί να είχαν μια οικία από τον πατέρα τους κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εισόδημα να βιοποριστούν. Και βρίσκαν αυτές τις ψευδές, αυστηρές, υπερβολικά αυστηρές προϋποθέσεις για να συρρυκνώσουν τον κύκλο αδικαιολόγητο όμως. Και μια που το αναφέραμε και το πραγματικό, τώρα θα το δούμε και στο χτίσιμο του αφορολόγητου. Από 1η-1η 2020, πράγματι, γι' αυτό και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία. Έπρεπε οι φορολογούμενοι, οι μισθωτικοί συνταξιούχοι που είχαν αφορολόγητο να μαζέψουν τις αποδείξεις, τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές με βάση και το τεκμαρτό του εισόδημα. Είχαμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μην είχαν συνειδητοποιήσει καν ότι είχαν τεκμαρτό εισόδημα, να μην γνώριζαν το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος και με αποτέλεσμα να μην μαζεύουν ποτέ τον απαραίτητο αριθμό των αποδείξεων και έτσι να πληρώνουν κακώς επιπρόσθετο φόρο. Τώρα βλέπουμε ότι ήρθε μια τροποποίηση η οποία λέει ότι από 1η-1η θα πρέπει οι φορολογούμενοι να συλλέγουν αποδείξεις με βάση το πραγματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία η οποία ευτυχώς διορθώθηκε. Και προσέξτε, γιατί τώρα χτίζουμε το αφορολόγητο μέχρι τέλος, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εδώ έχουμε κανονικά τα ποσοστά έτσι όπως τα γνωρίζουμε. Και εδώ ισχύει το τεκμαρτό. Δηλαδή πρέπει κάποιος να συνειδητοποιήσει τι ποσό χρειάζεται για να μην πληρώσει αυτό το πέναλτι 22%. Πολύ σωστά. Αυτό που ισχύει μέχρι και 31/12/19 είναι αυτό που ίσχυε, γιατί οι αλλαγές αφορούν τη χρήση του 20 από 1η-1η και μετά. Τι πρέπει δηλαδή να μαζέψουν μέχρι εισόδημα 10.000 ευρώ τεκμαρτό ή πραγματικό το 10%, από 10 μέχρι 30 το 15% του εισοδήματος, από 30 και πάνω το 20% του εισοδήματος και μέχρι 30.000 ευρώ είναι οι αποδείξεις, το μέγιστο ποσό των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλέξουν οι φορολογούμενοι. Πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα όμως. Θα πρέπει να το προσέξουν αυτό μέχρι τέλος του χρόνου. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Τον κύριο Μητρόπουλο, ήθελα. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Ωραία, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ. Είμαι συνταξιούχος από το 12 του Δημοσίου. Με παρέτησε και 35 χρόνια. Μάλιστα. Έχω ένα υπόλοιπο στρατού και ιδιωτικού τομέα να συμφέρει, να το αναγνωρίσω για τα ποσοστά αναπλήρωσης ή αύξηση συντάξεων. Για πείτε, κύριε. Καταρχήν, όταν εσείς είχατε υποβάλει τα χαρτιά για σύνταξη, ζητήσατε να συνυπολογιστεί ο χρόνος του ΙΚΑ. Όχι, δεν το ζήτησα. Τώρα, ναι, αλλά έχει περάσει πενταετία. Ένα μέρος στρατού για να συμπληρώσει 35 με παρέτηση και 60. Ναι, αλλά επειδή έχει παρέλθει πενταετία, γιατί υπήρχε μια προθεσμία. Δηλαδή, δεν ζήταγε συνυπολογισμό άλλου χρόνου ασφάλισης, έβγαινε η σύνταξη και μετά το μετάνιωνες. Μπορούσες εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών
να ζητήσεις να συνυπολογιστεί, να ενσωματωθεί στο κομμάτι για να διευρυνθεί. Αν δεν καταργήθηκε η πενταετία, δεν καταργήθηκε. Ορίστε. Δεν καταργήθηκε η πενταετία. Όχι, είναι το εύλογο χρονικό διάστημα. Από τότε που έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη. Κατάλαβα. Δεν θα το κάνετε, ούτε έχετε πολύ μεγάλο συμφέρον. Μείνετε έτσι, αλλά ίσχυε για σας μία πενταετία, αυτό που λέμε εύλογο διάστημα. Ναι, οφείλατε ναι. ή να το δηλώσετε με την υποβολή της αίτησης ή εντός πενταχρόνου μετά. Τώρα ναι. μην ταλαιπωρήσετε, δεν έχετε να αγχώνεστε γι' αυτό. Όχι βέβαια, εντάξει. Να είστε καλά και καλή σας χρονιά. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο εδώ τονίζεται στην εκπομπή μας, κύριε Μητρόπουλε, γιατί πολλοί θεωρούν ότι μήπως έχουν κάποιο όφελος, αλλά πολλές φορές όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία ίσως δεν σου βγει σε καλό. Ακούει και εμάς που λέμε ότι και τον κύριο Βρούτση ότι θα την εφαρμόσουμε κατά γράμμα και κατά το διαταχτικό την απόφαση και εύλογα ο κύριος λέει αν προσέθετα άλλα 3-4 χρόνια, μήπως είχα για όλη μου τη ζωή κατά μήνα μεγαλύτερα, είναι σημαντικό. Και σου λέει αυξάνοντας τα 35-40 χρόνια, αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης. Μπορεί, του λέω τώρα και τι έκλεισε η γραμμή, ότι μπορεί, επειδή πολλοί κόσμοι θα έχει το πρόβλημα και τον προβληματισμό του αγαπητού κυρίου, μπορεί ο νέος νόμος να δώσει άλλη μία μεταβατικότητα. Εδώ είμαστε, να το πούμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, διαβάζω αρκετές ερωτήσεις για τις επικουρικές συντάξεις. Θα μας απαντήσουν εδώ τι γίνεται και τι θα δούμε από τη νέα χρονιά. Θα δούμε για τον επανυπολογισμό, σε ποιους συνταξιούς θα γίνουν στις φορές, θα μας εξηγήσει ο κύριος Μπολόφης. Θα δούμε αναλυτικά μαζί με τη Μάρα τη Μεθενίτη τι γίνεται με την προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε. Η δικηγόρος μας, Όλια Νικολοπούλου, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Όλια μου. Καλησπέρα. Κάτι ευχάριστο να ακούσουμε. Ευχάριστο. Ευχάριστο θέλουμε να ακούσουμε, γιατί με μεγάλη αγωνία εδώ θέλουν να δούνε, να μπουν μέσα στο κοινωνικό μέρισμα, να δούνε αν θα το πάρουν ή όχι. Αντιμετωπίζουν κάποια προβληματάκια με το σύστημα. Τώρα αυτή τη στιγμή όλα βαίνουν καλώς, αυτή τη στιγμή είναι χαρά. Άρα λοιπόν, οι δικαιούνται θα το πάρουν. Αυτό είναι δεδομένο. Πολύ σωστά. Προβλήματα είχαμε κάθε χρόνο και με την πλατφόρμα. Γενικότερα προβληματάκια. Ειδικά τις πρώτες ώρες γινόταν χαμός, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, όσοι πραγματικά μπορούν να το δικαιούνται να το πάρουν με βάση τον νόμο, θα το πάρουν. Με την άλλη πλατφόρμα να μου πεις τι γίνεται. Την τελευταία εβδομάδα. Και αν εκεί μπαίνουμε, έχουμε συμμετοχή. Να σου πω, και εκεί αρχίζουμε να έχουμε συμμετοχή. Φαντάζομαι ότι οι αιτήσεις έχουν συμμετοχή. Έχει τίποτα. Πραγματικά νούμερο ρεκόρ, γιατί κανένας δεν υπολόγιζε ότι μέχρι το τέλος, όταν ήδη το Σεπτέμβριο ήταν μόλις 18-19.000 αιτήσεις. Μάλιστα, παίρνω λίγο τον. Δεν σε αφήνω, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σου και δεν σε ακούμε καθαρά. Να δώσουμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888 για τις δικές σας ερωτήσεις. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 901-901-5617. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Να πάμε να δούμε με τη Μάρα τη Μεθενίτη. Τι θα γίνεται με την προκαταβολή φόρου και πώς θα γίνει η μείωση, Μάρα μου, σε επιχειρήσεις. Πολύ σωστά, Σοφία μου. Είδαμε ότι με τον καινούργιο νόμο ψηφίστηκε όντως αυτό που έλεγαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι θα υπάρχει μείωση της προκαταβολής του φόρου για τα νομικά πρόσωπα για τη χρήση του 2018, για το φόρο δηλαδή που ήδη είχε χρεωθεί με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Βγήκε σήμερα η εγκύκλωση, η οποία λέει ότι δεν θα χρειαστεί τα νομικά πρόσωπα να κάνουν κάποια τροποποιητική δήλωση, αλλά θα γίνει από το σύστημα μια καινούργια εκαθάριση μέχρι 31/12, η οποία θα μειώσει το ποσό της προκαταβολής κατά 5%. Από την προκαταβολή δηλαδή που χρεώθηκε στο 100% θα χρεωθεί μια προκαταβολή 95%. Να πούμε ότι δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν χρήση της έκπτωσης του 50% της προκαταβολής, παρά μόνο για τις επιχειρήσεις που πλήρωσαν 100% την προκαταβολή τους κανονικά. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου όντως θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και θα επιστραφούν τα ποσά είτε με κάποιο συμψηφισμό, αν υπάρχει κάποια οφειλή, κάποια ρύθμιση, είτε με επιστροφή στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι δηλωμένοι στο TaxisNet για τα νομικά πρόσωπα που το δικαιούνται. Ο κύριος Μιλτιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι γίνεται. Καλησπέρα σας. Κύριε Μιλτιάδη, ναι. Την ερώτησή σας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι συνταξιούχος.
Μάλιστα. Από το 1974. Εσείς με ακούτε, εγώ δεν σας ακούω. Κάντε την ερώτηση, σας ακούμε εμείς καθαρά. Κοιτάξτε, έχω αναπηρική σύνταξη. Μάλιστα. Το 67% τότε ήταν το ανώθερο. Πέστε μου, δικαιούμαι εγώ μέρισμα? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς, εφόσον έχετε την αναπηρία μεν, παρόλα αυτά τα ΑΜΕΑ που παίρνουν μόνο κάποιο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος για την φετινή χρονιά. Και δεν δικαιούμαι. Όχι, δυστυχώς δεν το παίρνετε. Δυστυχώς, μάλιστα. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, είναι ακραίο. Ευχαριστούμε πολύ τον τηλεθεατή μας. Είναι αυτό το οποίο αναφέραμε στις αδικίες. Όσοι δεν λαμβάνουν επίδομα, κάποιο επίδομα από είναι το... Είναι επιδοματούχος του ΟΠΕΚΑ. Ο κύριος Μιλτιάδης φαίνεται ότι δεν ήταν και συνεπώς αποκλείεται, κυρία Μίτη. Είχε με το ποσοστό αναπηρίας, αλλά έπαιρνε σύνταξη ο άνθρωπος. Δυστυχώς δεν παίρνει κάποιο επίδομα, οπότε δεν μπορεί να πάρει το επίδομα. Όλια μου, για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε. Λέγαμε λοιπόν να δούμε πώς πηγαίνει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση του δανείου μας. Η μεγαλύτερη συμμετοχή. Πράγματι, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, διότι μετά τις 18 Νοεμβρίου, όπως έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή σου, βελτιώθηκαν κάποια πράγματα με την κοινή υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Πράγματι, έγινε πιο εύχριστο το σύστημα. Βεβαίως ακόμα δεν έχει φτάσει το, αν θέλεις, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Υπάρχουν ακόμα θεματάκια, γιατί οι τράπεζες επανέρχονται και μας ζητούν διάφορα. Βεβαίως, αυτά που μας ζητούν έτσι κι αλλιώς είναι λογικά, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι όταν μας ζητούν φύλλο υπολογισμού, ας πούμε, στην υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, εντάξει, οφείλουμε να το προσκομίσουμε, διότι το φύλλο υπολογισμού δείχνει την πραγματική αξία του ακίνητου. Μπαίνει όμως κόσμος, είναι πράγματι πιο εύχριστη η πλατφόρμα και σχεδόν οι δανειολήπτες έχουν φτάσει στους 55.000. Άρα, έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες, όπως φάνηκε τουλάχιστον στο ξεκίνημα, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουμε και την τετράμινη παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου του 20, θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα μπορέσει να μπει, τουλάχιστον αυτοί οι 180.000 που δικαιούνται και που βάσει στατιστικών μελετών έχουν πράγματι την επιλεξιμότητα, να αιτηθούν, διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος προστασίας πρώτης κατοικίας. Καλά θα κάνουν λοιπόν να μπουν εκεί, γιατί έχουμε πει ότι και διαγραφή έχουμε πάνω από το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, εάν και εφόσον το δάνειο είναι παραπάνω. Και επιμήκυνση δανείου χωρί. Και βεβαίως έχουμε και την κρατική επιδότηση, μην την ξεχνάμε, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι πραγματικά αναγκαία και είναι και καθοριστική για το δανειολήπτη. Συν βεβαίως την προστασία και τη δυνατότητα μετά του να ζητήσουμε και τη δικαστική συνδρομή στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με την πλατφόρμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι λοιπόν για τους οποίους κάποιος ο οποίος έχει την επιλεξιμότητα πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή της. Σε πολύ λίγο η κυρία Νικολοπούλου θα απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις που μας στέλνετε για διαταγές πληρωμής. Δεν προσέχουμε, περνάει η προθεσμία και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δυσάρεστα γεγονότα. Θα τα εξηγήσουμε. Η κυρία Άννα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Άννα. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω κάποιο στεγαστικό 15 χρόνια. Μάλιστα. Πληρώνω τον τόκο. Έχω κάνει 2-3 φορές ρυθμίσεις γιατί δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, το ποσό είναι το ίδιο. Πώς μπορούμε, ακούω που λέτε, εξορθολογιστικούς τόκους. Ποιος μπορεί να δει αναλυτικά με 2-3 ρυθμίσεις που έχουν γίνει, ποιο πραγματικά είναι το κεφάλαιο και πόσο έχει αυξηθεί το ποσό, γιατί το κεφάλαιο 15 χρόνια είναι το ίδιο. Κύριε Νικολοπούλου, το... Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, αυτό ήταν στεγαστικό δάνειο που είχατε λάβει σε ευρώ και όχι σε ελληνικό φράγκο, έτσι. Ναι. Στεγαστικό σε ευρώ. Ωραία. Σεύρω. Άρα λοιπόν, με τις ρυθμίσεις που κάνατε, προφανώς αυτό που συμβαίνει στους περισσότερους δανειολήπτες, Σοφία μου, και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν φροντίζατε να εξοφλείτε κεφάλαιο. Φροντίζατε να εξοφλείτε μόνο τόκους. Αυτό είναι κάτι. Ό,τι λέγανε. Ό,τι λέγανε. Οι ρυθμίσεις λοιπόν που σας προτείνανε, γι' αυτό και εμείς είμαστε αντίθετοι με όλες αυτές τις ρυθμίσεις, αφορούσαν μόνο το κομμάτι των τόκων. Βέβαια στην αρχή μας φαίνεται πάρα πολύ εύκολο γιατί μειώνεται κατά πολύ η μηνιαία δόση μας. Και λέμε εντάξει, ας προχωρήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση. Όμως με αυτή τη ρύθμιση δεν εξοφλούμε ποτέ το κεφάλαιο. Ωραία, άρα αυτό που τώρα, πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε μία βεβαίωση οφειλών από την τράπεζα. Μπορείτε να την αιτηθείτε. Οι βεβαιώσεις οφειλών που δίνει η τράπεζα συνήθως έχουν ανάλυση αναλυτικά και το κεφάλαιο και τους τόκους και τα έξοδα, αν έχουν προκύψει στην πορεία δικαστικά έξοδα από διαταγές ή από οτιδήποτε από άλλο. Από την αρχή που το πήραμε δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, από την αρχή που το πήραμε. Προσέξτε, υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορείτε να ζητήσετε μία βεβαίωση οφειλών από την τράπεζα σήμερα,
ναι, για την οποία θα σας δώσουν ένα κεφάλαιο και τόκους και λοιπά, μία ανάλυση δηλαδή, ένα εξτρέ, στο οποίο θα αναφέρετε, ναι, τι οφείλετε σήμερα και μπορείτε να ζητήσετε από την τράπεζα, απλά έχει μία χρέωση αυτή την οποία θα τη διαπραγματευτείτε εσείς, σας, ναι, το χρεώνει αυτό η τράπεζα, τι, ναι, έχετε καταβάλει από την αρχή του δανείου σας μέχρι σήμερα. Μπορείτε να ζητήσετε και τα δύο. Ναι, ακριβώς. Και... μπορείτε να αιτηθείτε και τα δύο και μετά, εν συνεχεία, θα πάτε στο δικηγόρο σας και θα κουβεντιάσετε, ναι, αν πραγματικά υπάρχει λόγος να κινηθείτε δικαστικά. Θα σας πω άρα, όμως εσείς δηλαδή ότι... υπολογίζετε τους τόκους, πώς έχουν υπολογιστεί. Ακριβώς, ναι, τους υπολογίζουμε αφού πάρετε το χαρτί της τράπεζας για να δούμε, ναι, τι έχετε καταβάλει από τότε, ναι, μέχρι σήμερα. Γιατί άκουσα ένα συνάδελφό σας πριν, στην ίδια εκπομπή, ότι τα μισά λεφτά λίγο χρωστάνε από αυτά που ζητάνε με τους εξορδολογιστικούς τόκους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, όμως, ναι, θα σας πω και θα συμπληρώσω εδώ ότι δεν τα ζητάνε γιατί είναι απλώς οι κακοί, τα ζητάνε γιατί έχουν υπογράψει τις αντίστοιχες συμβάσεις. Άρα λοιπόν, για να μπορεί ένας δικηγόρος να μιλήσει υπεύθυνα και σοβαρά, θα πρέπει να δει καταρχήν τις βεβαιώσεις της τράπεζας και κατά δεύτερον τις συμβάσεις που έχετε υπογράψει. Βάσει αυτών των αναλυτικών δεδομένων, θα κρίνει αν πρέπει να κινηθεί δικαστικά, αν σας έχει χρεωθεί κάτι παραπάνω ή δεν σας έχει χρεωθεί ή αν θα πρέπει να έρθει απλά σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την τράπεζα. Ναι, ναι, κορίτσι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι τα ψηλά γράμματα, Ολία Νικολοπούλου, τα οποία είναι πάρα πριν πολλά τα ψηλά γράμματα. Υπογράψει. Σοφία μου, αλλά επειδή εμείς έχουμε πάει πολλές φορές στα δικαστήρια, εμείς στρεφόμαστε εναντίον των τραπεζών μόνο αν πραγματικά υπάρχει λόγος και αν δούμε κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Γιατί πρέπει να σου πω ότι υπάρχει νομολογία και από τις δύο πλευρές. Και νομολογία που δικαιώνει το δανειολήπτη και νομολογία όμως που δικαιώνει την τράπεζα. Και αυτή είναι περισσότερη. Γιατί? Γιατί οι συμβάσεις αυτές είναι υπογεγραμμένες δυστυχώς από εμάς. Θα μου πεις, δεν έπρεπε η τράπεζα. Έπρεπε. Τώρα τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε, μας οδήγησε στα 10 χρόνια μνημονίων που ζούμε σήμερα. Ας μην το κάνουμε θέμα. Η κυρία μας έχουν δεμένους οι επιχειρήσεις. Αλήθεια. Στο τέλος ακριβώς. Είναι αλήθεια. Έτσι, έτσι. Και θα πω μάλιστα ότι οι περισσότερες αποφάσεις καλές που έχουμε κερδίσει και έχουμε πετύχει μεγάλες διαγραφές ή έχουμε πετύχει, αν θέλει, στη διαγραφή των συμβάσεων ουσιαστικά, ποιες είναι, αφορούν περισσότερο τον εγγυητή. Γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερο καταχρηστικοί όροι και όχι τόσο τους πρωτοφυλέτες. Με μεγάλη προσοχή λοιπόν όλα. Βαδίζουμε πάντα με πολύ πολύ προσεκτικά βήματα και πάντα με τη συμβουλή των ειδικών. Ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι, για τον κύριο Μητρόπουλο. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε. Γεια σας, κύριε Νίκο. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχω μια εξαδέλφη, η οποία είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Μάλιστα. Και παίρνει σύνταξη 410 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Προς 10 ημερών πέθανε ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν δημοτικός υπάλληλος. Μάλιστα. Και έπαιρνε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κυρία σύνταξη 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Και από το Τάρχη 186 ευρώ του μήνα. Μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω πρώτον τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να πάρει τη σύνταξη του σύζυγός, του σύζυγου της. Και τη σύνταξη δικιούται. Το εξηγούμε στον κύριο Νίκο. Ναι, από τη στιγμή που έχει αποβιώσει και είναι χείρα συζύγου, συνταξιούχου του Δημοσίου, θα υποβάλει αίτηση απευθυνόμενη στο Γενικό Λογιστήριο. Στην ληξιαρχική πράξη. Όλα τα δικαιολογητικά. Στο Γενικό Λογιστήριο. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πάγεται. Εκεί ήταν ο αείμνηστος συνταξιούχος. Στο Γενικό Λογιστήριο παίρνει την κυρία σύνταξη. Μάλιστα, μάλιστα. Θα κάνει δύο αιτήσεις. Μία που θα υποβάλει. Μία θα αιτηθεί για την κυρία σύνταξη και δεύτερο για το ΤΑΔΚΙ. Αφού ήταν δημοτικός υπάλληλος, το επικουρικό ήταν ΤΑΔΚΙ και ΤΕΑΕΡ. Εκεί και αυτό. Ναι, στο ΤΑΔΚΙ θα υποβάλει. Στο ΤΑΔΚΙ και ΤΕΑΕΡ που είναι στη Φιλελλήνων, το επικουρικό. Το επικουρικό είναι Φιλελλήνων 12, κύριε Νίκο. Άρα στο Γενικό Λογιστήριο για την κυρία σύνταξη και για το επικουρικό Φιλελλήνων 12 που είναι το ΕΤΑΕΠ, επικουρικό και εφάπαξ. Και θα αναμένει. ΕΤΑΕΠ είναι, ΕΤΑΕΠ το ταμείο. Είναι το ΤΑΔΚΙ που μπήκε όλα στο ΕΤΑΕΠ. Και όλα πήγανε τα επικουρικά εκεί, κύριε Νίκο. Και αν... ΕΤΑΕΠ, το ΤΑΔΚΙ ήταν το επικουρικός ασφαλιστικός φορέας των δημοτικών υπαλλήλων. Όλα τα επικουρικά ενώθηκαν υπό την αιγίδα ενός ενιαίου φορέα που λέγεται ΕΤΑΕΠ και εδρεύει στη Φιλελλήνων αριθμός 12 στο Σύνταγμα. Φιλελλήνων
12. Φιλελλήνων 12 στο Σύνταγμα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρει αυτή τώρα από το... Ναι, κύριε Νίκο. Ναι, κύριε. Και από το... και από την... ναι, κύριε Νίκο. Και θα τα ξαναπούμε. Ναι, κύριε Νίκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Έχω ένα γιο, ο οποίος είναι αμαία. Και παίρνει σύνταξη από τον πατέρα του. Μάλιστα. 1000 ευρώ. Και παίρνει και από το τσάι που ήταν ο πατέρας του γιατρός, άλλα 250. Δικαιούται το μέρισμα των 700 ευρώ. Από το ΟΠΕΚΑ παίρνει επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Δεν το ξέρω τον ΟΠΕΚΑ ποιος είναι. Παίρνει κάποιο επίδομα πέρα από τις συντάξεις που μας αναφέρατε. Όχι, όχι, τις συντάξεις αυτές. Επίδομα δεν παίρνει τίποτα. Δυστυχώς, αν δεν παίρνει κάποιο επίδομα αναπηρικό, δεν μπορεί να πάρει το μέρισμα φέτος. Α, μάλιστα. Δεν το δικαιούται. Δυστυχώς. Πρέπει να το ξαναπούμε. Να θυμίσουν ότι δεν είναι όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας. Πρέπει να λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΑ. Πολύ σωστά. Πρέπει να παίρνουν και επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Και να είναι εγγεγραμμένοι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. 30/11. Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχουν κριτήρια οικονομικά. Γιατί η κυρία μας ανέφερε και τα ποσά των συντάξεων που λαμβάνει. Δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο το ποσό τη σύνταξη που μπορεί να λάμβανε από το θάνατο του πατέρα του, εάν ήταν δικαιούχος κάποιου προνοιακού επιδόματος ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή το κυρίαρχο κριτήριο είναι αυτό. Είσαι δικαιούχος αυτού του προνοιακού. Πολύ σωστά. Και 100 συντάξεις να λαμβάνεις, θα το έπαιρνες. Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν και οικονομικά κριτήρια. Είναι η μόνη κατηγορία που δεν έχει κανένα οικονομικό κριτήριο. Βέβαια δεν ξέρω για να παίρνεις το προνοιακό, εάν εκεί έχεις οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο τα οικονομικά κριτήρια είναι για να λαμβάνεις το επίδομα τοπικά. Αυτό δεν το ξέρω. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Δεν λαμβάνουν όλοι επίδομα. Όχι βέβαια. Σας ακούμε λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη. Επίδομα και σύνταξη, θα παίρνουν όλα και το 700. Παρακαλώ. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Ναι. Και έχει αναπηρία 85% με άνοια. Δικαιούται το επίδομα. Παίρνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ απόλυτης αναπηρίας, κυρία Μαρία. Όχι. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε, Μάρα μου. Αυτό να το επικοινωνήσουμε. Όχι, δεν παίρνει επίδομα. Ακούστε να δείτε. 67% αναπηρία. Δεν είναι θέμα το ποσοστό, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν παίζει ρόλο το ποσοστό, δεν παίζει ρόλο το γεγονός ότι μπορεί να παίρνετε κάποια αναπηρική σύνταξη ή γενικότερα αν έχετε άλλα εισοδήματα. Το μόνο κριτήριο για την κατηγορία των αναπήρων είναι αυτό που σας είπαμε πριν. Πρέπει να είστε δικαιούχος κάποιου επιδόματος ΟΠΕΚΑ, αναπηρίας. Εγώ εάν δεν είσαστε... έχω 67% αναπηρία και παίρνω αυτό το επίδομα το... της πρόνοιας το δικαίωμα. Λοιπόν. Εσείς το παίρνετε βεβαίως. Το παίρνετε βεβαίως. Θα κάνετε την αίτηση ως σύζυγος. Δεν έχετε οικονομικά κριτήρια. Θα κάνετε την αίτηση ως σύζυγος και εφόσον είσαστε παντρεμένοι. Ο σύζυγος και κάνετε... είναι σε κατάσταση στο κρεβάτι. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να γίνει η αίτηση από το δικό του λογαριασμό του τάξη, από τους δικούς του κωδικούς. Θα κάνετε την αίτηση εκείνος. Σίγουρα κάνετε κοινή φορολογική δήλωση, φαντάζομαι. Οπότε θα φαίνεστε κι εσείς στην ωφελούμενη μονάδα. Βεβαίως. Μπορεί να το κάνει, κυρία. Η λογίστρια να το κάνει, γιατί το δικαιούστε, κυρία. Το δικαιούστε και το δικαιούστε, γιατί εσείς παίρνετε προνοιακό επίδομα. Το δικαιούται δηλαδή η δική σας οικογένεια για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία. Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Μας ακούει η τηλεθεάτριά μας, κυρία Κατερίνα. Μάλιστα, πάμε να δούμε μαζί με την Όλια την Νικολοπούλου, γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις για τις διαταγές πληρωμής. Μας το βολές, μας το τονίζεις, τι πρέπει να προσέξουμε, μην αφήνουμε οτιδήποτε και περνάει ο καιρός σε όλη άμμου. Σοφία μου, μόλις λάβουμε, καταρχήν με το που λαμβάνουμε την εξώδικη καταγγελία, έχουμε το νου μας ότι πρέπει να έρθουμε σε μια επικοινωνία με την τράπεζα, εάν δεν έχουμε τρόπο άλλο, οποιοδήποτε, δηλαδή αν δεν έχουμε την επιλεξιμότητα για την πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, αν δεν εκκρεμεί μια υπόθεση του νόμου Κατσέλη, θα πρέπει εξωδικαστικά να έρθουμε σε επαφή με την τράπεζα, γιατί η εξώδικη καταγγελία της σύμβασής μας σημαίνει ότι πάρα πολύ άμεσα θα λάβουμε και το επόμενο στάδιο, που είναι η διαταγή πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όταν λαμβάνουμε και μας κοινοποιεί τη διαταγή πληρωμής, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι εντός 15 ημερών θα πρέπει να καταθέσουμε, να ασκήσουμε την ανακοπή μας και την αναστολή μας. Η ανακοπή από μόνη της δεν αναστέλει την εκτέλεση. Αν όμως καταθέσουμε την ανακοπή, την αναστολή, μπορούμε να την κάνουμε και κάπου παρακάτω. Γιατί το λέω αυτό? Οι τράπεζες συνήθως αφήνουν ένα χρονικό διάστημα μετά τη διαταγή. Αν εμείς έχουμε ασκήσει την ανακοπή, μπορεί ωστόσο να κερδίσουμε λίγο χρόνο για να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους. Δεν σημαίνει, δεν είναι απόλυτο αυτό, βεβαίως.
Ενδεχομένως λοιπόν να περάσουμε, να χρειαστεί να ασκήσουμε και τα ασφαλιστικά μέτρα πολύ άμεσα, που είναι η αναστολή. Όμως, πιθανόν, εάν ασκήσουμε την ανακοπή μας και πάρουμε ένα χρονικό διάστημα μπροστά, να έρθουμε σε μια επικοινωνία με την τράπεζα και πράγματι να βρούμε και μια λύση. Δεν σημαίνει πάντα δηλαδή ότι επειδή λάβαμε τη διαταγή πληρωμής, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ρυθμίσουμε. Πάντα έχουμε δυνατότητα να ρυθμίσουμε. Όμως, επειδή μπορεί και να μην ρυθμίσουμε τελικά και να μην έρθουμε σε μια συμφωνία και να μην μας προταθεί κάτι που θα μπορούμε να υποστηρίξουμε, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο εντός 15 εργασίμων ημερών να ασκηθεί ανακοπή. Να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε το πρώτο στάδιο και κάπου παρακάτω βεβαίως βλέπουμε. Πάντα όμως, ακόμα και όταν ασκήσουμε την ανακοπή μας, θα έχουμε το νου μας για να μην λάβουμε κάπου παρακάτω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Πάντα λοιπόν και εκεί έχουμε 15 εργάσιμες μέρες να ασκήσουμε ανακοπή. Ακόμα και λίγο πριν τον πληστηριασμό, η δικονομία προβλέπει κάποια ένδυκα μέσα τα οποία μπορούμε να ασκήσουμε λίγο πριν τον πληστηριασμό. Π.χ. μπορούμε να ασκήσουμε την ανακοπή του 1000, 15 μέρες πριν τον πληστηριασμό. Ή μπορούμε να κάνουμε τη λεγόμενη μετά ανακοπή για τη διόρθωση της τιμής. Έχουμε δυνατότητες, αρκεί να είμαστε από πάνω και να πηγαίνουμε άμεσα στο δικηγόρο μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, διότι πλέον οι τράπεζες δεν αστειεύονται. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι μόνο οι τράπεζες, υπάρχουν και εταιρείες διαχείρισης πια. Πολλοί δανειολήπτες μπερδεύονται γιατί βλέπουν μια διαταγή από την... Εντάξει, να μην πούμε ονόματα τέλος πάντων, από διάφορες εταιρείες διαχείρισης οι οποίες έχουν αναλάβει τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Άρα λοιπόν, μην πετάμε τίποτα στον κάλαφο των αχρήστων, να το πηγαίνουμε στο δικηγόρο μας για να μπορέσουμε άμεσα να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, αυτό που η δικονομία μας επιτρέπει, και απ' την άλλη παράλληλα να διαπραγματευόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Η κυρία Βενετία είναι η επόμενη τηλεθεάτριά μας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Η κόρη μου παίρνει το προνοιακό επίδομα, αλλά έχει γίνει ένα λάθος. Ο λογιστής δεν έχει καταθέσει την δήλωση του 14. Δυστυχώς και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να έχει καταθέσει δηλώσεις να καταθέτει δηλώσεις συνεφορία για 7 έτη μέχρι και τις 30 Δεκάτου, αρχικές οι τροποποιητικές. Θα πρέπει να φαίνεται δηλαδή 7 ετία. Δεν το παίρνει. Δυστυχώς όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να καλησπερίσουμε. Η κυρία Άρτεμις είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, είμαι στη γραμμή, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Την ερώτησή σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετική. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Κάντε την ερώτησή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το... Μην μας ακούτε από την τηλεόραση, παρακαλώ πολύ. Κάντε την ερώτησή σας. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα. Γιατί κάνετε τη γραμμή. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το κοινωνικό επίδομα. Μάλιστα. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το κοινωνικό επίδομα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα άτομο, το οποίο είναι άστεγο και παίρνει ΟΠΕΚΑ. Είναι μόνος. Μπαίνουμε στο σύστημα για να του βγάλουμε το επίδομα και μας πετάει έξω το σύστημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Προφανώς ο άνθρωπος είναι δικαίωχος εφόσον παίρνει επίδομα ΟΠΕΚΑ, αλλά υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στο σύστημα, οπότε καλό θα ήταν να δοκιμάσετε αργότερα. Καλό θα ήταν να δοκιμάσετε αργότερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στο σύστημα αυτή τη στιγμή. Άνοιξε τώρα, οπότε έχει πέσει πολλοί κόσμος και δεν λειτουργεί σωστά. Καλό θα ήταν να δοκιμάσετε αργότερα. Είναι δικαιούχος, λέει η κυρία Μεθενίτη, να επιχειρήσετε πάλι. Διότι με αυτό που μας... Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε να σας πω όμως, το ΟΠΕΚΑ έχει βγει φέτος. Μήπως δεν το δείχνει το σύστημα. Πρέπει να είναι δικαιούχος 30 Εντεκάτου. Εάν 30 Νοεμβρίου... 30 Εντεκάτου ήταν. Άρα είναι δικαιούχος ο άνθρωπος. Ναι, ήταν δικαιούχος. Να το ξανακάνετε, επιχειρήστε πάλι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, να πούμε, επειδή αντιμετωπίζουν κάποιοι κάποιο πρόβλημα, πέφτει και το σύστημα, μην ανησυχούν, δεν είναι ότι δεν είναι. Να μην ανησυχούν και δεν χρειάζεται να βιάζονται και τόσο πολύ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τις πρώτες ώρες, οπότε καλό θα ήταν να έχουν λίγη υπομονή και να κάνουν την ανησυχία. Τώρα, 4 παρά 20 άνοιξε το σύστημα, καταλαβαίνετε, δημιουργούνται κάποια προβληματάκια. Πέφτει συνεχώς, μπορούν να προσπαθήσουν και αύριο και μεθαύριο. Μέχρι τις 26 το σύστημα θα είναι ανοιχτό, δεν χρειάζεται να βιαστούν, δεν πρόκειται να πληρωθούν νωρίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους εάν κάνουν την αίτησή τους αργότερα. Σίγουρα μέχρι 31 τα χρήματα θα καταβληθούν, οπότε καλό θα ήταν να έχουν λίγη υπομονή και να μην αγχώνονται αν το σύστημα τους πετάει.
Κυρία Αγγελική, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Είμαι με το νόμο Κατσέλη για το δάνειο μου έγινε το... μου άφησαν τη δόση 250 το μήνα και τώρα θα γίνει το οριστικό το Μάη του 20. Τα λεφτά τα υπόλοιπα που χρωστάω μες στο παρακαταθηκών και δανείων είναι γύρω στις 25.000 θα είναι όταν θα γίνει το τελευταίο δικαστήριο το Μάη του 20. Ήθελα να από την εμπειρία σας γίνεται κάποιο κούρεμα σε αυτά τα ποσά και πόσο μπορεί να είναι η δόση. Θα πάει στο ανώτερο που θα είναι 560 ή θα κοιμανθεί. Για είναι ακόμα για 3 χρόνια είναι. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι γιατί δεν σας παρακολούθησα από την αρχή. Έχετε, είπατε, ένα στεγαστικό στο παρακαταθηκόν, ναι, από το οποίο απομένουν 25.000 και τι άλλο έχετε. Είναι... Τώρα γίνει γύρω, κοντεύει όταν θα πάω στο δικαστήριο θα είναι περίπου 25.000 το υπόλοιπο, όλο μαζί. Άρα έχετε την προσωρινή του νόμου Κατσέλη τώρα και δεν έχετε φτάσει ακόμα στο δικαστήριο, δεν σας ακούω καλά. Ναι, έχετε την προσωρινή, έχετε ζητήσει τη συνδρομή του νόμου Κατσέλη και δεν έχετε φτάσει ακόμα στην οριστική δίκη. Ναι. Πληρώνετε κανονικά και θέλετε να σας πούμε αν υπάρχει κάποιο κούρεμα. Κοιτάξτε, ο νόμος για τα στεγαστικά δάνεια έχει συγκεκριμένο τύπο. Δεν ξέρω πότε υποβάλατε την αίτησή σας. Εάν την έχετε υποβάλει μέχρι το 2015, πρέπει να έχει καταβληθεί συνολικά στον πιστωτή, στους πιστωτές, αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο, το 80% της αντικειμενικής αξίας. Εάν υποβάλατε μετά το 2015, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το 80% της εμπορικής αξίας. Άρα, όταν εμείς ετοιμάζουμε το δικόγραφο αυτό, κάνουμε τη σχετική πράξη, τι έχει καταβληθεί από τότε μέχρι σήμερα και τι μένει να καταβληθεί από εδώ και στο εξής. Αυτό συνήθως λαμβάνουν οι δικαστές και βάσει αυτού αποφαίνονται. Άρα, έχει να κάνει με το πότε καταθέσετε την αίτησή σας, πόσα χρόνια έτρεχε το στεγαστικό σας δάνειο, είναι δηλαδή μια συνολική, αν θέλετε, εξίσωση. Το δάνειο είναι από το 2000, είναι μέχρι 20ετίας ήταν, όταν ήταν εν ζωή ο άντρας μου και τώρα το πληρώνουμε εγώ και τα παιδιά μου το υπόλοιπο. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλο το επιτόκιο, 5,70 στην αρχή. Ναι, έχω δώσει όλα τα εφάπαξ, ήμουν πάρα πολύ συνεπής στο δάνειο. Δεν θα μπορούσατε γιατί στο παρακαταθηκόν σας τα παίρνει. Ήταν 115 το αρχικό ποσό, αλλά έχει πολύ μεγάλο επιτόκιο και τους έχουμε πληρώσει πολλά λεφτά. Πάνω από 100 τόσες. Οι μόνες διαγραφές που γίνονται στα στεγαστικά δάνεια έχουν να κάνουν πάντα με το 80%. Οι μόνες διαγραφές που γίνονται στα στεγαστικά δάνεια έχουν να κάνουν πάντα με το 80% ή της αντικειμενικής ή της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ανάλογα με το πότε καταθέσατε την αίτησή σας. Δεν υπάρχει άλλη διαγραφή όπως αυτές που λέμε στα καταναλωτικά δάνεια, για παράδειγμα. Που εκεί ο δικαστής έχει μεγαλύτερη, είναι στη διακριτική του ευχέρεια, πέρα από αυτά που ορίζει ο νόμος, έχει μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, άνεση στο να κάνει κάποιες διαγραφές. Τώρα, εδώ στα στεγαστικά, ο νόμος είναι πολύ πολύ συγκεκριμένος. Νομίζω ότι και ο δικηγόρος σας που κατέθεσε την αίτηση θα σας πει τι περίπου περιμένετε. Εγώ ήθελα να μάθω από εσάς, επειδή ασχολείστε, αν συνήθως, ας πούμε, κάνουν στα ποσά, δηλαδή, που είναι κάτω των 20 σχεδόν χιλιάδων τα τελευταία, αν γίνεται κάποιο κούρεμα, σας είπα, δηλαδή, είναι... για να μπορεί η δόση να είναι αρκετά χαμηλή. Ναι, να έτσι κι αλλιώς είναι συνάρτηση. 250, να είναι 400, ας πούμε. Σίγουρα δεν θα είναι 500 κάτι η δόση. Χρόνια είναι για να ξοφυθεί. Σίγουρα έτσι όπως μου τα λέτε, χωρίς να έχω δει βεβαίως, σίγουρα δεν θα είναι 500 κάτι που ήταν η δόση σας. Σίγουρα θα είναι λιγότερο. Αλλά σας λέω και πάλι, επαναλαμβάνω, ότι στα στεγαστικά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος κατά τον οποίο υπολογίζεται η διαγραφή. Είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι ούτε παραπάνω ούτε λιγότερη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την τηλεθεάτριά μας. Πριν κλείσουμε, Μάρα μου, να απαντήσουμε κάτι στην κυρία Βενετία. Ναι, να πούμε στην κυρία Βενετία ότι η δήλωση του 2014 μπορεί να κατατεθεί και εκπρόθεσμα, δεν αφορά τη φετινή της φορολογική δήλωση. Οπότε μπορεί να κάνει τη δήλωσή της, θα πληρώσει βέβαια ένα πρόστιμο γιατί θα κατατεθεί τώρα και έχουν λήξει φυσικά ημερομηνίες για το 2014. Παρ' όλα αυτά θα μπορέσει να κάνει την αίτηση για το επίδομα. Για το επίδομα λοιπόν που μας είπε για το κοινωνικό μέρισμα. Αν η δήλωση είναι παλιότερη και δεν είναι η φετινή φορολογική δήλωση, μπορεί να κατατεθεί και εκπρόθεσμα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.